μαζί μας. Θα ρωτήσω εγώ κάτι την Σοφία, διότι με εντυπωσίασε. Και εγώ λατρεύω τα σκυλιά, έχω σκυλάκια στο σπίτι μου. Έχει την Sugar, η οποία ανοιχνεύει, είναι εκπαιδευμένη να ανοιχνεύει σε ένα επίπεδο την γλυκόζη, αλλά είδα στο πρωινό ότι, και χτες στο βραδινό ότι η Σοφία έχει, με το οποίο έχει την δυνατότητα να κάνει ανέμακτα πολύ συχνή μέτρηση ζαχάρου. Συμβαδίζει η μέτρηση του δικού σου του μετρητή Libre με την προειδοποίηση της Sugar. Κάνεις τη μέτρηση όταν σε σκουντάει με το ποδαράκι της. Η αλήθεια είναι ότι όταν με ειδοποιεί η Sugar, όντως ο τρόπος ειδοποίησης είναι αυτό το σπρώξιμο στο πόδι όπως προανέφερα, θα κάνω μία μέτρηση και με το Libre. Αν δεν μπορώ με το Libre, γιατί μερικές φορές μπορεί να είμαι στο εργαστήριο και να έχω πιάσει μέταλλα ή να έχω πολύ λερωμένα χέρια, θα το κάνω σίγουρα με το Libre, αλλά πάντοτε το τσεκάρω και με το μετρητή αίματος για να ξέρω ακριβώς πόσο έχει πέσει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι το Libre έχει μια ελαφρή απόκληση λόγω του σημείου που είναι τοποθετημένο, οπότε οφείλω να το δω λίγα πιο σοβαρά. Αν και είμαι πολύ καλά ρυθμισμένη, οπότε οι υπογλυκαιμίες μου είναι ήπιες και τις καταλαβαίνω και εγώ πια πολύ καλά, δηλαδή γύρω στο 90 με 80 αισθάνομαι ότι πάει να γίνει κάτι. Και αυτό που με βοηθάει πέρα από τη Sugar είναι ότι δεν κάνω πάρα πολλές μονάδες. Δηλαδή δεν θα καθίσω να πειραματιστώ με πρωινά. Είχε τη Παναγιά στα μάτια το πρωί. Κρατήθηκα. Γιατί αν κάνω πολλές μονάδες, μετά θα πάμε και για ποδήλατο. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πρέπει λιγάκι να τα προσέχουμε. Σίγουρα μπορούμε να γευτούμε και να φάμε ό,τι θέλουμε, αλλά θέλει και μία πειθαρχία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το σκυλί μου μπορεί να είναι εκπαιδευμένο στο να με βοηθάει και να είναι ένα παραπάνω όπλο στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν είναι ο σωτήρας με την έννοια ότι «Α, okay, φέρτε ό,τι είναι να φάω, θα το φάω». Δεν είναι έτσι, πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι. Απλά η Sugar, έχοντας έναν άνθρωπο απέναντί της που είναι σταθερός, τις μεταβολές της πιάνει για πλάκα. Έχοντας έναν άνθρωπο απέναντί της που είναι σταθερός, τις μεταβολές της πιάνει για πλάκα. Γιατί η μύτη της είναι πάρα πολύ καλά ρυθμισμένη και εκπαιδευμένη, ούτως ώστε να πιάνει όλες τις μεταβολές, είτε αυτές είναι ψηλές είτε είναι χαμηλές. Εμείς έχουμε εστιάσει με το σύζυγο περισσότερο στις χαμηλές, γιατί και αυτές είναι πιο επικίνδυνες. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο στην καθημερινότητά μου. Ναι, τα συζητήσαμε με τη Σοφία και πριν όσον αφορά τη Sugar, το σκυλάκι δηλαδή, και την προειδοποίηση. Κατά κάποιο τρόπο είναι εκπαιδευμένη να την προειδοποιεί για κάποιες αλλαγές που γίνονται χωρίς να είναι σαφώς, δηλαδή την χτύπησε στο πόδι, θα είναι σίγουρα ότι έχει 60 ζάχαρο. Μπορεί να την χτυπήσει το πόδι και να έχει ζάχαρο 120 και να έχει 140. Αντιλαμβάνεται κάποιες μεταβολές. Μπορεί να αντιλαμβάνεται το 180 που έγινε 120. Αυτή την αλλαγή μπορεί να την αντιληφθεί, διότι είτε γιατί έχει άλλη συμπεριφορά η Σοφία, είτε γιατί αλλάζει κάτι η Σοφία, ή γιατί όταν και το ζάχαρο πέφτει λίγο προς τα κάτω, εκκρίνονται κάποιες ορμόνες. Σας είπα για την υπογλυκαιμία ότι αρχίζουν στο 80, αλλά και πριν το 80 αρχίζει η διεργασία. Η πτώση της ινσουλίνης αρχίζει σιγά. Αυτές οι μεταβολές οι ορμονικές που συμβαίνουν πριν ακόμη φτάσουν σε επίπεδα που δημιουργούν κλινική εικόνα και ο άρρωστος την αντιλαμβάνεται, αυτές τις αλλαγές ή και από κάποιες ορμόνες που εκκρίνονται και έχουν κάποια στον υδρότα και ο υδρότας αποκτά μια ειδική μυρωδιά, έχουν αυτή την ικανότητα, βγαίνει αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη κλπ. Όλα αυτά που αντιλαμβάνονται κυρίως όταν υδρώνει, έχει την ικανότητα περισσότερη, όταν έχει υδρότα περισσότερη ικανότητα να είναι κοντά στην υπογλυκαιμία, δηλαδή να τη χτυπήσει το πόδι και να έχει ζάχαρο 70, να έχει ζάχαρο 60. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι πανάκια το να αρχίσετε και αγοράσετε όλοι από ένα σκυλί για να προλαμβάνετε την υπογλυκαιμία. Δεν είναι, είναι κάτι, είναι ένα πράγμα το οποίο τη βοηθάει, είναι μια συντροφιά, αντιλαμβάνεται και όλη την ψυχολογία της αλλαγής στις μεταβολές του ζαχάρου, βλέπετε, αντιλαμβάνεται και τις ψηλές τιμές. Και εν πάση περιπτώσει
Νομίζω ότι το ότι φοράει η Σοφία αυτό το υποδόριο, έναν αισθητήρα που μετράει συνεχώς το ζάχαρο κάθε 10 λεπτά ή κάθε μισή ώρα, ανάλογα τα διάφορα μηχανάκια που υπάρχουν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν είναι ακριβές όσον αφορά την τιμή που βρίσκεσαι όταν είναι χαμηλές οι τιμές και όταν πέφτει γρήγορα το ζάχαρο. Έχει άλλη τιμή η πραγματική στο αίμα και άλλη η τιμή που μετράει το μηχανάκι. Γι' αυτό είπε η Σοφία ότι για να είναι σίγουρη πάντα μετράει και με το, στο δάκτυλο για να το διαπιστώσει. Επομένως, μην αρχίσετε και τρέχετε όλοι να πάρετε από ένα σκυλί να λύσετε το πρόβλημα της υπογλυκαιμίας. Βασικά, ξεκινήστε να τρέχετε γενικά. Το πρόβλημα της υπογλυκαιμίας θα το λύσετε συζητώντας με το γιατρό σας να καταλάβετε τι είναι αυτό. Τώρα, ξεκινήστε να τρέχετε. Προσέξτε λίγο. Η άσκηση γενικώς στον άνθρωπο, ασθενής και μη ασθενής, προσφέρει πάρα πολλά. Σε πολλούς τομείς, σε πολλά συστήματα, όργανα, στην καρδιά, στους πνεύμονες, στο μυϊκό σύστημα, στο ερυστικό σύστημα, στα κόκαλα και κυρίως προσφέρει στην ευεξία, στον ψυχισμό. Λοιπόν, όλο αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα καλής, άρεστης υγείας. Επομένως, μία άσκηση προγραμματισμένη, δεν μιλάμε για άσκηση τώρα να τρέχουμε στα γυμναστήρια να κάνουμε bodybuilding ή να... Δεν χρειάζονται αυτά, αλλά χρειάζεται η άσκηση. Αυτό το πράγμα, για να τελειώνω, δημιουργεί μια ευεξία και δημιουργεί καλό στον οργανισμό. Όμως, στο διαβήτη τύπου 1, η άσκηση, εάν δεν είναι καλά κατανοητό το τι κάνει ο διαβητικός με την ινσουλίνη, πολύ συχνά δεν βοηθάει το να πετύχεις καλή ρύθμιση. Η άσκηση βοηθάει γενικώς. Πρέπει όμως να εκπαιδευτείς τι κάνεις για να προσαρμόσεις την άσκηση ή να προσαρμόσεις τη θεραπεία σου στην άσκηση. Πρέπει να πάρετε οδηγίες από τον γιατρό σας και να εκπαιδευτείτε από μόνοι σας τσεκάροντας τι σου κάνει η άσκηση. Μπορεί κάποιος να έχει ζάχαρο 180 ή να έχει 200 ζάχαρο και να ξεκινήσει την άσκηση και να πάει με την άσκηση 300. Δηλαδή δεν είναι απλά το πράγμα. Τώρα στο διαβήτη τύπο 2 η άσκηση, επομένως στον τύπο 1 δεν είναι θεραπεία σαν θεραπεία, είναι βοηθάει να έχουμε καλύτερο αίσθημα υγείας, να έχουμε καλύτερη υγεία, να έχουμε καλύτερη ψυχολογία, να έχουμε καλύτερα ζάχαρα. Και έτσι με την άσκηση είμαστε και στην κοινωνία πιο αποδοτικοί. Στο διαβήτη τύπο 2 η άσκηση είναι θεραπεία. Ασκείσαι μισή ώρα. Και μην νομίζετε ότι χρειάζεται άσκηση να πάτε στα γυμναστήρια, περπατώντας γρήγορα στην παραλία ή ξέρω εγώ κάνοντας λίγο τζόκινγκ. Μισή ώρα την ημέρα, κάθε μέρα είναι σαν να παίρνετε ένα χάπι. Είναι θεραπεία. Στο διαβήτη τύπο 2 είναι θεραπεία. Και δεν είναι θεραπεία για το ζάχαρο, είναι και θεραπεία για τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία συνεπάρχουν με το ζάχαρο. Εκεί είναι επιβεβλημένη καθημερινότητα η άσκηση. Και στο διαβήτη τύπο 1, επειδή είναι και πιο νεαρής ηλικίας, όπως και όλοι οι Έλληνες, νεαροί και μη νεαροί, πρέπει να ασκούνται για όλους τους λόγους που είπαμε. Σπύρο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πάρετε βέβαια το σκύλο μόνο για την υπογλυκαιμία, για την προειδοποίηση, αλλά θα σας κάνει να ασκήσετε και περισσότερο, θα τρέχετε μαζί του, θα πηγαίνετε βόλτα, δεν θα κάθεστε στο σπίτι, είναι χαλαρωτικό μέσο. Θέλω να ρωτήσω την Θεοφανία, η οποία μας μίλησε για τη ζωή μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια σου πώς προσαρμόστηκε στις δικές σου ανάγκες? Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες? Εμείς προσαρμοστήκαμε σχετικά εύκολα, γιατί τρώγαμε όλα τα είδη τροφών πριν διαγνωστούμε. Η μόνη δυσκολία ήταν στο πώς θα εντάξουμε τις μετρήσεις μας, τις ενέσεις ινσουλίνης στην ζωή μας. Είχαμε μία πολύ καλή αντιμετώπιση από το σχολείο μας, και αυτό μας βοήθησε ιδιαίτερως, αν και δεν είχαμε σχολικό νοσηλευτή εμείς τότε, όπως είπα, που υπάρχει τώρα αυτός ο θεσμός και είναι πολύ σημαντικός. Εφόσον το αντιληφθήκαμε και μπορέσαμε να το διαχειριστούμε τον πρώτο μήνα, να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, από εκεί και πέρα ανασκουπωθήκαμε και είπαμε εντάξει, είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι βάλαμε πρόγραμμα, γιατί ο διαβήτης θέλει πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει μια ρουτίνα, την οποία θα την κάνουμε καθημερινότητα, γιατί έτσι ο οργανισμός καταλαβαίνει τι του γίνεται. Τα γεύματά μας είναι τακτικά, πρέπει να τρώμε κάθε 3 ώρες και τρώμε κάθε 3 ώρες,
Ο Δημήτρης, όπως είπα, είναι αθλητής, φοράει φυσικά αντλία ινσουλίνης και καταγραφέα ινσουλίνης, γιατί εμείς, για μας είναι σημαντικό να βλέπουμε τα σάχαρά του, πώς ανταποκρίνονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να έχουμε μια καλύτερη ρύθμιση και μια γλυκολιζιωμένη μέσα στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η γλυκολιζιωμένη του Δημήτρη δεν έχει ανέβει ποτέ πάνω από 7,8. Αυτή ήταν η υψηλότερη. Τώρα είναι έφηβος, είναι 17 ετών, έχει γλυκολιζιωμένη 7,2. Αυτή η γλυκολιζιωμένη είναι πάρα πολύ καλή για την ηλικία του. Επίσης, εμείς λόγω της άσκησης επιδιώκουμε όταν πηγαίνει στην άσκηση να έχει ζάχαρα όχι πολύ χαμηλά, γιατί μπορεί να κάνει υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Οπότε, τα ζάχαρά μας είναι λίγο πιο ψηλά, 180-200, γι' αυτό το λόγο και έχει αυτήν τη γλυκολιζιωμένη 7,2. Αλλά έχει μια πολύ καλή διαχείριση, ξέρει και από μόνος του. Έχει εκπαιδευτεί και πάνω στη διατροφή του και στο τι θα κάνει βγαίνοντας από την άσκηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν κάνουμε άσκηση, έχουμε τις αντιρροπιστικές ορμόνες που εκκρίνονται με αποτέλεσμα στο τύπου 1 και στο τύπου 1 να ανεβαίνουν τα ζάχαρα μετά την άσκηση, λόγω της κόπωσης. Οπότε, είναι σημαντικό να ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς και μετά την άσκηση. Να κάνεις τις μονάδες σου, να κάνεις τη μέτρηση, να κάνεις τις μονάδες για να μπορέσεις να το κρατήσεις κάτω από 200, να μην ανέβει ψηλά, ούτως ώστε να έχεις και τα ωφέλη της άσκησης. Γιατί η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι πρέπει να την εντάξουμε στη ζωή μας, έχοντας διαβήτη ή μη έχοντας διαβήτη, για να προλάβουμε το διαβήτη τύπου 2 περισσότερο. Είναι πολύ σημαντική ακόμη και το περπάτημα, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σαμπάνης. Φυσικά το σκυλάκι θα μας βοηθήσει σε αυτό, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Μπακατσέλος. Θα είναι καλό να πάρουμε ένα σκυλάκι για περπάτημα, γιατί θα έχουμε τα ωφέλη της άσκησης χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και φυσικά να έχουμε μία ισορροπία στη διατροφή. Εμείς αυτό το κομμάτι ήμασταν τυχεροί, γιατί ο Δημήτρης έτρωγε τα πάντα σαν παιδί, από μικρός. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να εντάξουμε όλα αυτά που έπρεπε να τρώμε με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, στις περισσότερα φρούτα, περισσότερα λαχανικά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, σαλάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ισορροπημένη η διατροφή μας, γιατί όσο λιγότερο λίπος έχουμε, τόσο λιγότερη ινσουλίνη χρειαζόμαστε, ακόμη και η τύπου 1. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία ισορροπία και στη διατροφή και στην άσκηση. Αυτά. Θα ήθελα, παρακαλώ, να κάνω δύο ερωτήσεις, δύο μπορεί και τρεις, και στην κυρία Σοφία, αλλά και σε εσάς. Θα ξεκινούσα με τη Σοφία, αλλά θα την αφήσω για το τέλος, υπάρχει λόγος. Θα ξεκινήσω με εσάς. Επειδή είστε έμπειροι και το έχετε αποδείξει και με πράξεις και έχετε αυτό το πολύ ωραίο περίτρανο παράδειγμα και γνωριζόμαστε και νόμιζα ότι είμαστε από το Olympus Marathon. Και επειδή και εγώ η ίδια ασχολούμαι με τον αθλητισμό εδώ και χρόνια, αλλά και μετά που ήρθε ο διαβήτης, όταν έμαθα ότι έχω διαβήτη, κόντεψα να πάθω κι εγώ κατάθλιψη. Και όταν τελικά κατάλαβα και εκπαιδεύτηκα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα χωρίς να επηρεάζει τη ζωή μου, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την άθληση κάποια tips. Ας πούμε, μπαίνω στην πισίνα να κολυμπήσω, γιατί ασχολούμαι με το τρίαθλο. Και λέμε εμείς τώρα διαβητική, κάνω γυμναστική, άρα μπορώ να φάω σοκολάτα. Για να περάσουμε και ένα ωραίο μήνυμα ότι να, ένας τρόπος να φάω σοκολάτα, αλλά να μην με πειράζει, αλλά να με βοηθήσει να κάνω άσκηση. Τι θα ήταν καλό όταν κάνουμε άσκηση έντονη, ως έμπειρη, να τρώει ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1 πριν ξεκινήσει την άσκηση. Δηλαδή, και με τι ζάχαρα να ξεκινάει και να μπαίνει π.χ. μέσα στο νερό, μέσα στην πισίνα, για να κολυμπήσει συνεχόμενα μία ώρα. Με όχι πολύ έντονο ρυθμό, κανονικό. Λοιπόν, η κολύμβηση είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα που πρέπει να το διαχειριζόμαστε πολύ καλά όταν, πριν μπούμε στο νερό. Γιατί ενδεχομένως, αν πάθουμε υπογλυκαιμία μέσα στο νερό, μπορεί και να πνίγουμε. Οπότε, καλά θα ήταν για να μπούμε, πριν μπούμε στην πισίνα, φυσικά, θα πρέπει να κάνουμε μία μέτρηση σαχάρου απαραίτητα. Θα πρέπει να έχουμε φάει τουλάχιστον μία ώρα πριν κάποιους αργούς υδατάνθρακες, οι οποίοι όμως θα έχουν και λίγο λίπος μέσα, γιατί το λίπος θα μας βγει στο δίωρο και αυτό θα μας κρατήσει το ζάχαρό μας σε καλό επίπεδο, για να μην πάθουμε υπογλυκαιμία. Οπότε, πριν μπούμε στην πισίνα, καλό θα ήταν να έχουμε ένα ζάχαρο, μια που μιλάτε για την πισίνα, τουλάχιστον 200,
Όπως και τα guidelines, οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι όταν γυμναζόμαστε, το ζάχαρό μας μπορεί να είναι μέχρι 250, ανάλογα πόσο έντονη θα είναι η άσκηση. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε ένα ζάχαρο αρκετά υψηλό για να μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει στην κόπωση της άσκησης. 200-250 το πολύ. 250. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό να πάρουμε κάποιους αργούς υδατάνθρακες για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και να μην έχουμε υπογλυκαιμία στο νερό. Αν αισθανθούμε κάποια αδιαθυσία, καλό θα ήταν να βγούμε στο μισάωρο για να κάνουμε μία μέτρηση. Ειδικά αν έχουμε παιδί, αν έχουμε κάποιο παιδί που θα πρέπει να το, που θα κάνει την συγκεκριμένη άσκηση. Γενικά, αυτό θα μπορούσαμε, τώρα σαν κάποιο σνακ που θα μπορούσαμε να φάμε πριν μπούμε στην πισίνα. Εγώ προσωπικά, όταν ο γιος μου πηγαίνει για προπόνηση, του δίνω, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένο προϊόν, έτσι, είτε κάποια μπάρα δημητριακών, το οποίο θα τον βοηθήσει να έχει καλά ζάχαρα και στη μία ώρα, είτε θα του ετοιμάσω ένα σαντοϊτσάκι με ψωμί ολικής αλέσεως, που έχει αργούς υδατάνθρακες, το ψωμί ολικής. Επίσης, θα του βάλω ταχίνι με μέλι και φυσικό βούτυρο. Φυσικά, στις αναλογίες που είναι για αυτόν, γιατί του έχω ειδικό μείγμα με τα ποσοστά που πρέπει να πάρει εκείνος για να μην κάνει υπογλυκαιμία. Λίγο σύντομα, κατά τη διάρκεια, ναι, τελειώνω. Πέρασε η ώρα και επίσης κατά τη διάρκεια της ψυχικής του περιμένω τα ποδήλατα. Ναι. Επίσης, πίνει κάποιο ισοτονικό ποτό, το οποίο αν θα καταλάβει ότι έχει χαμηλά ζάχαρα, θα τον βοηθήσει γρήγορα να διορθώσει το ζάχαρό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσαχαλίνα. Εν πάση περιπτώσει, μια κουβέντα, για να μην πελαγοδρομούμε, δεν έχουμε και χρόνο. Το μήνυμα είναι λάθος ότι πρέπει να ξεκινήσω την άσκηση όταν πρέπει να έχω ζάχαρο 180-200-250. Τα guidelines λένε το αντίθετο. Λένε ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις άσκηση όταν έχεις πάνω από 2-250. Απαγορεύεται να ασκηθείς. Όχι για να ασκηθείς πρέπει να έχεις αυτό. Πρώτον, για να ξεκινήσεις την άσκηση ή όταν ασκείσαι πρέπει ο διαβητικός να το συζητήσει με τον γιατρό του. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ξεκινάμε άσκηση όταν έχουμε ζάχαρο κάτω από 100, κάτω από 110. Δεν ξεκινάμε άσκηση όταν έχουμε ζάχαρο κοντά στο 100-120 και είμαστε πολύ μακριά από το γεύμα. Έχει φύγει δηλαδή από το στομάχι μας, έχει γίνει η αφομοίωση, η απορρόφηση, έχει γίνει η αποθήκευση κλπ. Και το ζάχαρό μας είναι σε αυτά τα επίπεδα. Το τι συμπεριφορά θα έχει το ζάχαρό σας πρέπει να το ελέγξετε. Πρέπει να μετρήσετε πριν, να μετρήσετε κατά, να μετρήσετε μετά, να μετρήσετε στις 3, να μετρήσετε στις 12 ώρες μετά, το τι είναι. Θα το δείτε, εσείς θα τσεκάρετε πρώτον. Και δεύτερον, πάντα θα πρέπει, αν έχετε ζάχαρο κοντά στο 100-120, να φάτε τουλάχιστον 2 ισοδύναμα υδατανθράκων, όχι ευαπορρόφητων, περιέχοντας και λίγο πρωτεΐνη και λίγο λίπους για να καθυστερήσει αυτή την απορρόφηση και να έχουμε μια παρατεταμένη παροχή γλυκόζης στο αίμα για να μην πάθεις υπογλυκαιμία. Να έχεις πάντα μαζί σου ευαπορρόφητο υδατάνθρακα, αλλά στο κολύμπι θα πρέπει να ξέρει οπωσδήποτε ο διπλανός ότι έχει ζάχαρο και ότι μπορεί να πάθεις υπογλυκαιμία. Μην είστε πολύ σίγουροι και μόνοι σας, μακριά, στη θάλασσα, στο, ξέρω εγώ, μέτρα πολλά στο βάθος, στο πέλαγος και όσο σίγουροι και να είσαι ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, ασκούμαστε, ελέγχουμε, μπορούμε να παίρνουμε τροφές που να κρατάνε λίγο παραπάνω και όχι τροφές που να φεύγουν από το στομάχι μας σε ευαπορρόφητους υδατάνθρακες, όπως είναι η σοκολάτα που κρατάει λίγο παραπάνω, όπως είναι το ταχίνι, όπως είναι το μέλι, μαζί με ψωμί όμως, όχι μόνο ταχίνι σκέτο ή μόνο ψωμί. Εν πάση περιπτώσει, σύμπλοκες τροφές. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε εδώ. Από τον ιατρική θα πρέπει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας πάρα πολύ καλά, αλλά το ότι έχετε διαβήτη, μπορείτε να ασκήσετε, μπορείτε και να κολυμπάτε, μπορείτε να κάνετε και πισίνα, μπορείτε να κάνετε τρίαθλο, διάθλο, ό,τι θέλετε.
Να κάνεις την ερώτηση στη Σοφία. Επειδή η ώρα τελειώνει, μία ερώτηση. Μία ερώτηση και σύντομη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Ναι, 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 έχετε δίκιο απόλυτο. Άλλωστε, άλλος είναι ο σκοπός μας, αλλά είναι πάνω στο σκοπό. Θέλω να τελειώσουμε αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό, στην ουσία, η ερώτησή μου ήταν γιατί είμαι εκπαιδευμένη διαβητική, για να ακούσουμε όλοι. Γιατί ο σκοπός μας αυτός είναι να μάθουμε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω στη Σοφία, βασικά να σου ζητήσω να δώσει ένα μήνυμα σε σχέση με τα παιδάκια, τα μικρά που έχουν διαβήτη, πώς εσένας έχει βοηθήσει ο σκύλος, όχι μόνο επειδή αντιλαμβάνεται τις υπογλυκαιμίες σου, αλλά συναισθηματικά και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει, αν μπορείς να απαντήσεις, ένα μικρό παιδάκι που θα έχει ένα σκύλο, πώς θα νιώθει δίπλα του. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σε σχέση με τα παιδιά και τα σκυλιά και γενικά τα παιδιά με τα ζώα, και κρίνοντας και από το γιο μου που είναι 6,5 στα 7, είναι ότι δεν υπάρχει παιδί που να μην αγαπάει αυτή τη διαφορετική μορφή ζωής. Συνήθως τα φρενάρουμε εμείς οι γονείς, είτε επειδή φοβόμαστε τα μικρόβια, είτε επειδή φοβόμαστε μη κολλήσουν κάτι ή τις τρίχες. Τα ζώα από τη φύση τους είναι ανοιχτά στα παιδιά, τα αγαπάνε, και τα παιδιά από τη φύση τους τα απλώσουν το χεράκι τους να χαϊδέψουν ένα σκύλο, ένα κουνέλι, ένα γατί. Συγκεκριμένα τα σκυλιά, επειδή είναι πιο ανθρωποκεντρικά, βοηθούν πολύ τα παιδιά, και αυτό το έχουμε δει σε διάφορες μελέτες, πέρα από το ζαχαροδιαβήτη, στο να διαβάζουν τα παιδιά που έχουν δυσλεξία, παραδείγματος χάρη, στα σκυλιά, γιατί θα τα κρίνουν ή θα είναι δίπλα τους. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες. Οπότε εγώ αυτό που θα πρότεινα σε μια οικογένεια, όχι αναγκαστικά για εκπαίδευση πάνω στο διαβήτη, γιατί είναι πολύ πολύπλοκη και είναι και χρονοβόρα. Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα έτοιμο σκυλί, κοστίζει πολύ. Εμάς μας είχαν ζητήσει γύρω στα 15.000 με 20.000 ευρώ πριν τη Sugar, που την εκπαίδευσαμε μόνοι μας. Αυτό που θα έλεγα είναι, αν η οικογένεια αντέχει τις τρίχες, τη μυρωδιά μετά τη βροχή, και έχει χρόνο να εντάξει τις βόλτες μέσα στο καθημερινό της πρόγραμμα και να είναι έτσι ένας υπεύθυνος κηδεμόνας του σκύλου, να έχουν ένα σκύλο, ειδικά στα μοναχοπέδια, γιατί είναι μια συντροφιά. Και ο σκύλος είναι και μια, δεν θα το πω γλυκιά παρηγοριά, έχει μέσα την αγάπη για τη ζωή και σε βοηθάει να κάνεις πολλά πράγματα μαζί του. Και βέβαια σε κινητοποιεί. Κάνεις πολλές βόλτες με το σκύλο όσον αφορά την άσκηση. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντως, σαν μήνυμα, θα πρέπει να περάσει. Ο σκύλος προσφέρει αυτά που προσφέρει το ζώο, η αγάπη, η συμπεριφορά. Να προσέξουμε όμως ότι αυτό που προσφέρει στον άνθρωπο δεν είναι το παιδί να κάθεται στο κομπιούτερ και μετά να παίζει με το σκύλο. Το παιδί πρέπει να παίξει ανθρώπινες σχέσεις. Εάν έχει παιδιά να παίξουν, να συζητήσουν, να μαλώσουν, να κάνουν, αυτό είναι. Και ο σκύλος έρχεται επικουρικά, βοηθάει. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ σήμερα, απομονώνομαστε όλοι στο σπίτι, στην τηλεόραση, και βλέπω όλοι έχουν και ένα σκυλί στο σπίτι. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο διπλανός στην πόρτα να πει καλημέρα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ. Okay. Όλα καλά είναι αυτά, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τις ανθρώπινες σχέσεις, διότι αυτές βοηθάνε. Και τα άλλα είναι καταπραγματικά και είναι καλά. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι. Αλλά όχι να φτάσουμε να μην ξέρουμε ποιος είναι ο διπλανός και όλοι να έχουμε και ένα σκυλί. Και να ξοδεύουμε για αυτό το σκυλί, ας πούμε, 200-100 ευρώ το μήνα και ο διπλανός να πεινάει. Όλα είναι καλά. Α, όλα είναι με μέτρο. Εγώ το κάνω... Συγγνώμη. Εγώ το κάνω ευχαρίστως να ξοδεύω για τον σκύλο, διότι ο σκύλος τα συναισθήματά του τα εκφράζει, είναι αληθινά. Κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το βρίσκουμε από τους ανθρώπους. Βέβαια, έχει ο Σπύρος... το δίκιο ότι πρέπει να είμαστε τόσο καλοί με τους ανθρώπους όσο είμαστε και με τους σκύλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.